Και περιμένουν. Είναι φορτωμένα τα αυτοκίνητα, είναι έτοιμοι για τις διακοπές τους, είναι οικογένειες ολόκληρες. Ξέρεις και κάτι. Περιμένουν από τις 12 η ώρα και τις 2 και τις 3 το πρωί να περάσουν ξέρεις τα ελληνικά είναι οικογένειες με παιδιά, άνθρωποι που πάνε διακοπές, φιλοξενούμενοι μας. Είναι λέω, οικογένειες με επειδή παιδιά, είδαμε τις ρακές, είδαμε τα νερά το προηγούμενο Where διάστημα. Ναι, μίλα. Σέρβια. Σέρβια. And you're waiting from which hour here? 12 o'clock at the midnight, 2 o'clock in the morning? 2 o'clock in the morning. 2 o'clock in the morning. And now they told Από τις 2 us... το πρωί, μάλιστα. You know why? Εύη. Εύη. Εύη, συγγνώμη λίγο, από τη Σερβία είπε ότι είναι ο κύριος, σωστά. Δεν έχουν κλείσει τα σύνορα. Κλείσει από τις 6 ώρα το πρωί σήμερα τα σύνορα. Έχουν κλείσει και δεν μπορούν να έρθουν Σέρβοι. Από τις 6 και μέχρι τις 15 Ιουλίου. Έφυγε πιο πριν. Ναι, και περιμένει. Και πάλι δεν θα από περάσει λογικά. Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 15 Ιουλίου κλειστά τα σύνορα για τους Σέρβους. Ξέρεις τι γίνεται, Εύη, επειδή πραγματικά ξέρουμε ότι αρκετοί τουρίστες από τη Σερβία θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα, αλλά εκεί υπάρχει έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού. Εκτός αν δεν έχει κάποιον ουσιώδη λόγο διέλευσης, δεν μπορεί να έρθει διακοπές αυτός ο άνθρωπος. Και δεν θα είναι και ο μόνος. Νίκο και Μπά, για τους περισσότερους που ρωτήσαμε και τους είπαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει βγάλει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δεν τους επιτρέπεται είσοδο στη χώρα, μας είπαν ότι δεν τους ενδιαφέρει καμία ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης και ότι απλά θέλουν να περάσουν τα σύνορα για να κάνουν διακοπές. Αυτή ήταν η διάλογη που είχαμε πριν από λίγο με τον κόσμο εδώ στο Τελωνείο, στον Προμαχώνα που περιμένουν από τις 12 η ώρα το βράδυ. 6 και η ώρα είναι 8 και μισή και όμως περνούν τα αυτοκίνητα όπως και εσείς μπορείτε να δείτε τώρα με τη βοήθεια Αυτά του Τάσου του βλέπουν Νικόλα. Βλέπετε και εσείς γκρινιάριδες. Τα αυτοκίνητα είναι... Τι κάνουν οι άνθρωποι για να έρθουν στην Ελλάδα για διακοπές. Περιμένουμε ναι, αλλά τις το ώρες. Όμως υπάρχει αυτός ο νόμος, λέει το κράτος μας, το ελληνικό κράτος, ότι συγγνώμη δεν μπορείτε να έρθετε και κάνει η Εύη Καλίνη το ρεπορτάζ και της λέει δεν μας ενδιαφέρει. Δεν πέρασε ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Εύη Καλίνη. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ, αν νερώσει ανθρώπους θα βοηθούσε, Αφήσανε θα δείχναμε όργανα, ότι είμαστε και μια φιλόξενη χώρα. Εκπομπή. Ναι, λες, Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στην